Η οσφυϊκή δισκοκύλη είναι μια συχνή πάθηση πλέον και αφορά όλο και νεότερες ηλικίε. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ανδρολή, νευροχειρουργό και διευθυντή νευροχειρουργική κλινική. Σα καλωσορίζουμε κοντά μα. Ε, έχουμε τη δυνατότητα πολύ συχνά πια να ενημερώνουμε για σημαντικά θέματα του τηλεθεατέ. Να υπενθυμίσω ότι πρόσφατα είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί για το έργο του νευροχειρουργού και τι πολλέ παθήσει που μπορεί να αντιμετωπίσει είχαμε επίσης μιλήσει για ένα άλλο πολύ συχνό θέμα, την, τα προβλήματα του Αφιένα. Ε, σήμερα σας καλέσαμε με αφορμή αυτό το θέμα και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να δούμε λίγο η δισκοκύλη πώς αντιμετωπίζετε, αλλά πριν φτάσουμε στην αντιμετώπιση, να μιλήσουμε λίγο για τον πόνο, αυτό που εσείς λέτε ως φιαλγία, τον πόνο στη μέση, τον πόνο στα πόδια, να μας μιλήσετε γενικά για την έναρξη των συμπτωμάτων που είναι ο πόνος. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά να βρισκόμαστε και να κάνουμε αυτέ τι ωραίε συζητήσει, γιατί νομίζω ότι βοηθάει τελικά ε, μέσα από μια συζήτηση να καταλάβει ο, ο ασθενή που μα ακούει ε, ποια είναι η λύση και τι μπορεί να καταφέρει και πού μπορεί να απευθυνθεί. Ε, Όντω, η, η οσφιαλγία είτε ω οξύ συμβάν, ω ξαφνικό πόνο στη μέση, αυτό ονομάζουμε οσφιαλγία, ενώ η ισχιαλγία είναι ο πόνο στο πόδι, που είπατε πριν. Ο συνδυασμό των δύο είναι η οστυοεισχυαλγία που συνήθω είναι και το πιο γνωστό. Πάσχει κάποιο και από τη μέση και από το πόδι. Ε, είναι μια συχνο, συχνότατη πάθηση, δηλαδή ε, κατά μέσο όρο το 80% του, του πληθυσμού θα αισθανθεί κάποια στιγμή στη ζωή του πόνο στη μέση. Αυτό σημαίνει ότι τα προβλήματα της, ε, της πολιτικής στήλης γενικότερα είναι η αιτία που το 45, οι άνθρωποι που είναι κάτω από 45, δηλαδή το πιο ενεργό κομμάτι του πληθυσμού, θα ζητήσει ε, πολυήμερη άδεια και αδειοδότηση από την εργασία. Δηλαδή έχει τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό κόστο, ε, ε, ο πόνο στη μέση mm. και αντίστοιχα και όλε οι επεκτάσει των ε, διαφόρων συνδρόμων στη σμοδελική στήλη. Θα σα ρωτήσω κάτι εδώ. Υπάρχει πόνο που μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόβλημα. Υπάρχει όμω και πόνο που ακολουθεί τον άνθρωπο σε όλη τη ζωή του, που είναι μια χρόνια κατάσταση. Ο χρόνο πόνο. Αυτό είναι ναι. η χρόνια οσφιαλγία. Να ξεχάσουμε κάτι, όταν μιλάμε για οσφιαλγία, ε, μιλάμε για μια κατάσταση όπου αρχίζει να έχει πρόβλημα ο μεσοσπονδύλιο δίσκο. Είναι η γνωστή δισκοπάθεια, που είναι και πιο εύκολο να, να κατονοηθεί και να. Ε, ω όρο, αν και δεν είναι ιατρικό όρο δισκοπάθεια. Είναι λοιπόν η εκφύληση του μεσοσπονδύλιο δίσκου. Όπου αρχίζει να δημιουργείται εν, εν, ενό είδου αστάθεια μεταξύ του συστήματο σπονδύλου με σπονδύλιο δίσκο και ε, ο επόμενος, ο παρακείμενο, με μικρο, μικρορωγμές και μικρορήξεις. Είτε έχουν να κάνουν με τραυματισμό του σπονδύλιου δίσκου, είτε με εκφύληση, δηλαδή με την πάροδο της, ε, των ετών και με τη χρόνια καταπώνηση, να αρχίζει να χαλάει αυτό το υλικό, το ζελατινόδε υλικό. Είναι ένα τζέλ ουσιαστικά ο μεσπονδύλιο ο ρόλο του είναι ακριβώ να. να ε, ε, κάνει προσρόφηση και των ε, προσκρούσεων των, ε, της σπονδύλικής στήλης ε, μεταξύ των σπονδύλων ώστε να μπορεί να κρατάει την, ε, η σπονδυλική στήλη την ιοσφυγική μοίρα δηλαδή την ιοσφυγική να έχει κάμψη, έκταση, περιστροφικές κινήσεις είναι ένα πολύ κινητό μέρος το κάθε τμήμα τη πολιτικής, μα στήλη, τη οφική μοίρα. Όταν αυτό λοιπόν εκφυλιστεί, χαλάει το σχήμα του, βγαίνει υλικό κοινό προ τα έξω, πιάνει νεύρα, τα τραυματίζει και έχουμε του πόνου. Και αρχίζει να πιέζει τα νεύρα. Πόνο μπο... έχουμε και κατά τη διάρκεια τη εκφύληση. Δηλαδή δεν είναι ο πόνο μόνο κατά τη διάρκεια τη ε, ε, πίεσης πίεση του νεύρου. Ξεκινάει ο πόνο ω φιαλγία. Από την αρχή τη εκφύλησης. Από την αρχή τη Με αποτέλεσμα συνήθως αυτό ο πόνος να είναι χαρακτηριστικό το πρωί, που δυσκολεύει τον ασθενή να έχει έγερση, ε, ανώδυνη έγερση από το κρεβάτι, πονάει και πονάει σε όλε τι κινήσει τη πονδυλική του είδη, σε κάμψη, έκταση και πλάγιε κινήσει. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά το πρόβλημα τη της, ε, της πάθηση. Όταν ε, αυτό το πρόβλημα αρχίζει και επεκτείνεται Γίνονται τα άλατα που λέει ο. Έτσι, ο ο κόσμο. Ναι, αυτά είναι τα οστεόφυτα, δηλαδή είναι λόγω των τριβών που γίνονται στο, σε αυτό το διάστημα του χαλασμένου δίσκου, με αποτέλεσμα να χαλάνε και οι επίση αρθρώσει που κάνουν τη στήριξη του όλου συστήματο, δηλαδή πλέον πρόβλημα, και να μπαίνουμε στη διαδικασία ενό ατέρμονα βρόχου. Όπου ο πόνο. ή ενδεχομένω νέα προβλήματα. Έτσι, νέα προβλήματα, ακριβώ. Το, το τελικό πρόβλημα δίσκου. είναι η νεα προβληματα νεα Όταν υπάρξει πρόβλημα υπάρχει προβλημα ασταθεια Γίνονται αυτά που λέμε σπονδυλολισθήσει, προστιολισθήσει, οπιστιολισθήσει, δηλαδή και που γλιστράει. θέση του. όχι. Άρα όλο σπονδυλός... το οικοδόμα τη σπονδυλική στήλη από εκεί αρχίζει και, και πέρα και χαλάει. αρχίζει και χαλάει. Το θέμα είναι να προλάβουμε πριν χαλάσει Ακριβώς και να μπορέσουμε αυτό. να κάνουμε πια κάτι που να, να μην έχει φτάσει σε τέτοιο σε πρόβλημα ολικό σημείο. που να χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Ποιε εξετάσει θα συμβουλεύσετε εσεί να κάνει ο Πάσχων ώστε να βγάλετε. Σαφή, να έχετε σαφή εικόνα εσεί και να προχωρήσετε από εκεί πέρα στη θεραπεία. Ξεκινάμε πάντα με τι απλέ ακτινογραφίε τη οσφυγική μοίρα που είναι ενδεικτικέ για το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι πιο ειδικέ εξετάσει ακτινολογικέ, πάλι ειδικέ ακτινογραφίε, κάμψει, εκτάσει δυναμικέ, τι λέμε στην ιατρική. Και από εκεί και πέρα μια αξονική τομογραφία και μια μαγνητική τομογραφία, η οποία είναι η πιο ενδεικμένη εξέταση, η μαγνητική τομογραφία θα μα δείξει το εύρο του προβλήματο και το πώ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ο απλός, μια, ένας απλός πόνος μπορεί να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ καλά και με μεγάλη επιτυχία με απλά παυσίπονα και με φυσικοθεραπεία. Και με, ίσως με κάποια δυνατότητα στήριξης με καλή άσκηση, οπωσδήποτε να δυναμώσουμε τους μύες της, τους βραχιαίους και αν χρειαστεί και κάποια ζώνη στήριξης ακριβώς για να δυναμώσουμε και να προλάβουμε την διαδικασία της δημιουργία αστάθεια. Από εκεί και πέρα όμω μπαίνουμε σε άλλε πιο εξειδικευμένε καταστάσει. Να καταστάσεις. δούμε αυτές τις, αυτή την αντιμετώπιση την πιο εξειδικευμένη, όταν δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ούτε με βαυσίπονα, ούτε είναι πρόσκυρο, ούτε αρκεί μόνο η φυσικοθεραπεία ή οποιαδήποτε άσκηση. Αν δεν υπάρχει πίεση σε νεύρο, που τα πράγματα εκεί διαφοροποιούνται και σαφώ εκεί θα πρέπει να, να τα πράγματα να είναι πιο επεμβατικά και θα πρέπει να οδηγηθούμε. Με, με, με μια ε, σχετική έτσι, ασφάλεια στο χειρουργείο, γιατί αν Φτάσει να υπάρξει παράλυση του νεύρου ε, και το χειρουργείο δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Δηλαδή Φυστά. όλα αυτά θα γίνουν πριν δημιουργηθεί μόνιμη βλάβη, μόνιμη νευρολογική Άρα με βλάβη. με τον πόνο θα πρέπει να είμαστε λίγο σε συναγερμό, να Ακριβώς. δούμε τι θα κάνουμε. Και είναι μεγάλη υπόθεση να μην αφήνουμε αυτόν τον πόνο να χρονίσει, να μπορούμε να απευθυνθούμε στον ειδικό γιατρό, να σταματήσει τη διαδικασία του πόνου. Μπορούμε. Πλέον με τα σύγχρονα φάρμακα, με τα σύγχρονα αντιφλεγμονώδη, με τα σύγχρονα. Ε, Με τι ενέσει που κάνετε, ε, μπορεί ε, να σταματήσουν. Τι εγχύσει, ναι. Υπάρχουν μια σειρά από εγχύσει. η υλουρονικό οξύ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, συνδυασμοί ε, αντιφλεγμονωδών και αυξητικών παραγόντων. Υπάρχουν μια σειρά από πολλέ θεραπείε, laser, RF, που μπορούν να, να δώσουν λύση στο χρόνιο πόνο και να απαλλάξουν και να προλάβουν την επιδείνωση τι διαδικασίε εκφύληση και να μην χρειαστεί ο ασθενή στο τέλο να φτάσει σε ένα μεγάλο χειρουργείο τη σπονδυλική στήλη, αυτά που λέμε σπονδυλοδεσίε, ναι. που έχουν και άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Όταν χρειαστεί να κάνετε μία λιγότερο επεμβατική μέθοδο, ποιε συνήθω είναι, ποια είναι τα όπλα σας, τα χειρουργικά. Αν ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο τον πόνο, η λογική είναι να χρησιμοποιήσουμε θεραπεία πόνου. Επεμβατική θεραπεία πόνου, δηλαδή μία από αυτέ τι ε, διαθέσιμε εγχύσει που μπορούμε να κάνουμε, ή να, να χρησιμοποιήσουμε laser ή RF, ουσιαστικά επιτέγματα τη νέα τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μα, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη διαδικασία, να κάνουμε ουσιαστικά κάποιε νευροτομέ, το πω έτσι, η νευρόληση σε αισθητικού κλάδου, που να σταματήσουμε την αναπαραγωγή του πόνου. Νευροτροποποίηση, θα το πω έτσι πιο επιστημονικά και πιο νευροχειρουργικά, όσον αφορά τον πόνο. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό πάντα με έναν περιορισμό ότι αν υπάρχει νευρολογικό πρόβλημα και υπάρχει μεγάλη, δημιουργία μεγάλη αστάθεια και περαιτέρω σφυγική στένωση, δηλαδή τη διαδικασία που να πιέζεται αρκετά το κανάλι ο σωλήνα που διέχονται τα, οι νευρικέ ρίζε, εκεί θα πρέπει να πάλι με ελάχιστα επεμβατικέ τεχνικές τεχνικέ χειρουργική πλέον, αλλά πάλι μπορούμε με το μικροσκόπιο που είναι ο χρυσό κανόνα. Χωρί μια ανοιχτή επέμβαση. Ακριβώ. Ή με το ενδοσκόπιο, με πολύ μικρέ τομέ, να εξασφαλίσουμε και να ελευθερώσουμε, να κάνουμε την αποσυμπίεση του νεύρου που έχει πιεστεί και ο ασθενή να επανέλθει στην καθημερινότητά του μετά από 24 ώρε. Πραγματικά χωρί να χρειαστεί ακινησία, χωρί να χρειαστεί περιορισμό τη καθημερινότητα. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτού του ασθενεί που έχουν που ο είναι, πραγματικά του φέρνει σε πολύ δύσκολη διαχείριση τη καθημερινότητά του, είναι πολύ δύσκολο ένα άνθρωπο ο οποίος μένει ακινητοποιημένο στο κρεβάτι επειδή πονάει να ακολουθήσει το ρυθμό τη εργασία του, το ρυθμό τη κοινωνική του ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να απαλλαγεί από όλο αυτό το ε, σύμπτωμα και να επιστρέψει στο, στου δικού του, στην οικογένειά του, στην κοινωνική του δραστηριότητα. στην κατάσταση που ο πόνο δεν είναι θέμα ξεκούραση. Έχει ξεκινήσει μια κατάσταση εκφύληση. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πισωγύρισμα. Αν δεν Ακριβώς. το προλάβετε, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που θα είχαμε να συμβουλέψουμε είναι στον πόνο να απευθυνθούμε άμεσα. Να δούμε τι είναι ο πόνο. Να μην ελπίζουμε απλώ έτσι μυρολατρικά ότι θα περάσει. Να δούμε τι είναι ο πόνο. Και αν είναι κάτι σοβαρό, αν το πετύχουμε στην αρχή, είναι ακόμα καλύτερα. Αν δεν περάσει τρει εβδομάδε τέσσερι, ε, σημαίνει και δείχνει ότι είναι κάτι πιο σημαντικό από έναν απλό μυϊκό σπασμό που θα μας περάσει με μια θερμοφόρα, με ένα απλό παυσίπονο ε, ή με Σωστά. λίγο φυσικοθεραπεία. Μάλιστα, άρα απευθυνόμαστε στο ειδικό και ο ειδικό έχει τα, τα, όπλα. Πλέον στη φαρέτρα μα έχουμε πάρα πολλέ δυνατότητε. Ε, πραγματικά δηλαδή ε, δεν είναι ε, αποδεκτό για κάποιον. Ε, να, δηλαδή βλέπουμε στο γιατρό μα πάρα πολλού ασθενεί που έρχονται στο γιατρό και πονάνε χρόνια. Παίρνουν για χρόνια φάρμακα, δεν του κάνουν τίποτα, ίσω θα του δημιουργούν επιπλέον προβλήματα. και υπάρχει η διαδικασία του να φοβάμαι να κάνω μια επεμβατική πράξη. Σαφώ και εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε πολλέ επεμβατικέ πράξει, γιατί Τουλίστον, τα, τα πάντα, τα πάντα έχουν το ρίσκο και το, το κίνδυνο. Αλλά και το φάρμακο και ε, η χρόνια κατάχρηση αναλυτικών και αντιφρεκμονωδών φαρμάκων επίση ενέχει κινδύνου πολύ, πιο σοβαρού κάποιε φορέ από ότι το, μια έχει απλή μικρή χειρουργική πράξη. Μάλιστα λοιπόν. Ωραία. Άρα αντιμετωπίζεται η οσφυγική δισκοκύλιο όσο και ε, συχνή. Με να ποσοστά επιτυχίας πάνω από 50%. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, πέρα από τη λύση του προβλήματο, η, η, αυτό που αισθάνεται ο ασθενή ε, είναι πλήρη ελευθερία, ελευθερία κινήσεων. κινήσεων. Απελευθέρωση από τον πόνο που τον κρατούσε δέσμιο. Και επειδή πια στα χέρια μα έχουμε αυτόν τον εξοπλισμό που εξασφαλίζουμε μέσα από μικρέ τομέ το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, με μικρά χειρουργικά τραύματα. Ε, αυτό είναι και η λογική τη σύγχρονη αντιμετώπιση ε, των παθήσεων τη ποδηλατική στήλη. Ε, με όσο το δυνατόν μικρότερε ε, τομέ και πράξει και επεμβάσει, να δίνουμε το μεγαλύτερο δυνατό και το μέγιστο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αντιμετώπιση λοιπόν του πόνου στη μέση, στα πόδια, στην αρχή του, σε αρχικό στάδιο. Ωραία. Κύριε Ανδρουλή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.